Να σου. Μην απλώνεις χέρι, το κόψα. Περίμενε. Άστο, δύο λεπτά θέλω ακόμα. Περίμενε. Όπα. Πάλι κρέα στα φά σήμερα. Σε έχω στον αφό. Έτοιμο. Να σε καλά. Σιγά σιγά, σιγά σιγά. Τι γίνεται εδώ. Αγάπη μου, μαγουλάρες μου, τι του έχω εδώ. Καλοφάγωτο και θέλει φέτα ψωμί, φέτα κρέα. Τσικνοπέμπτη. Παρασκευή είναι σήμερα. Τσιμπατό. Ευχαριστώ. Και κάτσε. Όμα! Πώ σκέψε σήμερα. Δεν υπάρχει ειδικό λόγο για να ψήσω, δεν κατάλαβα δηλαδή. Μου κόψε τον έξω τώρα, χοντρέ. Δώσε με. Α το κάτω, μαλακά. Πόσο καιρό είμαι στην Αθήνα, μαλακά. Δύο χρόνια. Περάσαν δύο χρόνια, μαλακά. Σαν μπούτσα φανήκανε, μπήκανε τόσο γρήγορα και βγήκανε σαν καβλί. Χρακ, χρακ. Σαν να έφαγα μια πούτσα και να φύγε. Και καταλαβαίνω πραγματικά πόσο κόμπρες είστε όλοι οι Αθηναίοι, ρε μαλάκα, εδώ πέρα. Πρέπει να σας λέω μουλάρια, αλλά είναι ντροπή για τα μουλάρια να σας πω μουλάρια. Κόμπρες, βασιλικές, έτσι. Περιμένατε την Τσικνοπέμπτη για να φάτε. Πάντως. Ξέρω ότι πας να μου πεις! Πας να μου πεις, να σου πω για την Τσικνοπέμπτη. Λοιπόν, παίρνω την πάσα μόνος μου. Ντροπή και έσχος, ρε μαλάκες. Τσικνοπέμπτη, δεν τρέπεστε, ρε! Δεν τρέπεστε και εσύ, ρε μαλακά. Είναι δυνατόν να υπάρχει γιορτή που λέγεται Τσικνοπέμπτη και πόσο χάζω όνομα, ρε μαλακά. Είναι σαν να πάει να κάνεις εταιρεία και να λες Netflix. Είμαστε, μα είσαι ηλίθιος. Αυτά τα κάνουν οι vegan. Είναι χέρι vegan. Να γιορτάζουμε το κρέας μια φορά το χρόνο, ρε μαλακά. Πάρ τα μάγουλα, σου παρακαλώ από εδώ πήγαινε προς τη διάκεδα από εκεί. Με από εκεί. Όχι, κάτσε εδώ πέρα και μην κοιτάς σουλάκια. Όχι, περίμενε. Ένα μόνο. Για σένα δουλεύω, ρε μαλακά, σαν να τα πω. Ας αναπούμε όλα τα ζώα που περιμένουν να έρθει Τσικνοπέμπτη όλο το χρόνο για να μάθαμε κρέας. Κάποια στιγμή θα με λερώσουμε τα τατουάζ εδώ πέρα. Λέει, έχουμε Τσικνοπέμπτη μια φορά το χρόνο να γιορτάσουμε το χρόνο. Τι είναι, ρε μαλακά, η γιορτή της μητέρας. Το έχουμε κάνει Black Friday για να κονομάνε οι ταβέρνες. Και πολύ σωστά κονομάνε οι ταβέρνες, γιατί πρέπει να και εμείς κάπως να ζήσουμε που έχουμε ταβέρνα. Ρε, κάποτε ψήταμε ανθρώπους ολόκληρους, μαλακά. Είναι δυνατόν. Μία μέρα το χρόνο λέει Τσικνοπέμπτη, λέει αυτό, τρώνε και οι vegan κρέας, λέει. Που οι vegan άμα συνεχίσουν θα τρώνε κάθε μέρα κρέας από μένα όπου τους πετυχαίνω. Η Τσικνοπέμπτη ναι. Ουσιαστικά είναι το τελευταίο γεύμα ναι. Πριν πας στην νηστεία ναι. Για το Πάσχα. Εμείς θα μέθανα, γιατί τώρα με πάω στο επόμενο θέμα. Στο τριώδιο που το σεβόμαστε, μαλάκα το τριώδιο. Το ναι. Σεβόμαστε, το τριώδιο για μας είναι ρε φίλε, όπως. Πώς να σου πω, όταν λέμε το υπερ. Σταμάτα. Όπως λέμε το υπερμάχος στο στρατό, μαλάκα, είμαστε περήφανοι. Κάνουμε νηστεία το τριώδιο, αυστηρή! Άρα δεν τρώτε κρέας. Όχι, κρέας τρώμε στα μέθανα. Άρα τι νηστεία κάνεις. Η μεγαλύτερη νηστεία. Καταρχήν δεν επιτρέπεται ο φόνος στα μέθανα το τριώδιο. Δεν έχουμε σκοτώσει ποτέ συνάνθρωπο. Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων. Εντάξει, άμα είναι εμβρασμό ψυχή, δηλαδή αν έρθει κάποιο που πουλούσε τσαμπουκά και του σκοτώσει, εκεί κάμπτεται κάπως ο νόμος και η παράδοση και λέει εντάξει, τον έφαγε για τον ευρίασμο. Okay, πάμε. Αλλά δεν κάνουμε πολλά πράγματα στο τριώδιο, δηλαδή από την Τσικνοπέμπτη που λέτε και εσείς και μετά, γιατί η Τσικνοπέμπτη είναι παγανιστική η ορτή. Δεν υπάρχει κάπου στη βίβλο μέσα. Έχω ανοίξει βίβλο, Κοσμοπόλιτα, όλα τα δηλαδή, δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα μέσα. Σούπερ Κατερίνα, τα έχω διαβάσει όλα. Θα το έλεγε και στον Αντένα, ο Ιησούς από Ναζαρέτ. Έχει πει ο Ιησούς από Ναζαρέτ τίποτα. Έχω δει όλα τα επεισόδια, ρε μου, νομπανά. Γιατί τα βλέπω εγώ, τα βλέπω τα πάντα και διαβάζω τα πάντα. Βλέπω άγριες μέλισσες. Είδες που δεν σ' άγριες να λένε Τσικνοπέμπτη. Πουθενά. Είναι όλα ψέματα και είναι όλα κατασκευασμένα το vegan, να ξέρετε. Και εμείς τα μέθανα επειδή τηρούμε τις παραδόσεις. Έχουμε αυστηρή νηστεία όλο το τριώδιο. Δεν βρίζουμε μέχρι το μεσημέρι. Το βράδυ φεύγει στο μαγείο. Κόβουμε το τσιγάρο. Βαρύ. Βαρύ, φίλε. Το τσιγάρο το κόβουμε μαχαίρι. Μόνο μαύρο. Α. Μόνο μαύρο. Εντάξει, μαλάκα, νηστεία. Και να πεθάνουμε τώρα. Το θέμα δεν είναι. Ρώτησα, το θέμα είναι να κάνεις μια αποτοξίνωση, να καθαρίσει ο. 40 μέρες. Σεξ κομμένο μαχαίρι. Μαχαίρι, όταν λέω σεξ, ούτε γυναίκα, ούτε άντρα, ούτε τίποτα. Μόνο αν περάσει κανένα, είσαι κάτι κατσικάκια νάνι, τα μικρά. Ναι, ναι. Αυτά τα γαμάμε στο τριώδιο. Αυτά μόνο γιατί είναι, δεν είναι σαν κρέα. Αυτά είναι. Λέγονται κατσικάκια νάνι, είναι κάτι μικρά, ξέρει με κάτι κερατάκια, σαν μπογγελοφατσούλες. Πολύ γλυκά. Αυτά τα εκτρέφουμε μόνο για να τα γαμάμε το τριώδιο. Ουσιαστικά, ρε παιδί μου, και αυτό είναι η διαδικασία τη κάθαρση. Οι 40 αυτές τις μέρες είναι ότι εμείς ερχόμαστε πιο κοντά στο Θεό στα μέθανα, να ξέρεις. 40 μέρες δεν βαράμε γυναίκες. Έλα, ρε. Φυσικά και αρχίζουν και παραπονιούνται, να ξέρεις. Γι' αυτό και τους γινόταν στα νεύρα οι γυναίκες. Είναι το χειρότερο για τη γυναίκα 40 μέρες στα μέθανα. Τρεις έχουν μείνει κάτω. Είναι η χειρότερη περίοδος. Τα μέθανα είναι μια κατάνοιξη όλο αυτό το πράγμα. Ρώτα τον Αρτούρο. Αρτούρε, σε έχω γαμίσει ποτέ τριώδιο. Σε έχω γαμίσει ποτέ τριώδιο. Όχι. Ποτέ.
Προποτζίδικο πηγαίνουμε. LSD. Βεβαίω, παίρνουμε. Αγαθοεργίε. Όχι, τίποτα. Τα κομμένα όλα αυτά. Έχει την πει στου γονεί σου αυτέ τι μέρε. Τη μάνα. Μόνο 40 έχω σηκώσει χέρι απάνω τη. Βέβαια την ξεμουτσουνιάζω, δηλαδή 40 μέρε τώρα τρώει ξύλο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχουν γίνει τα μούτρα τη μαλάκα σαν άλλη. Δηλαδή που πάνε και. Και με βαράει και αυτή και ο πατέρα μου. Είναι αυτέ τι 40 μέρε σειρά που μη συνεχίζει. Βλέπω πάτε το παιχνίδι που πα να κάνει. Αυτέ τι 40 μέρε είμαστε υπόδειγμα ανθρώπου. Περνάτε stop. Δεν έχουμε stop εμεί τα μέθα. Να έχουμε ξυλώσει και παίζαμε ρακέτε. Ο χοντρό τη τσιπά με λένε στα μέθα, ρε. Γιατί έχουμε δικό μα κώδικα κυκλοφορία στα μέθανα. Προτεραιότητα πάντα έχεις εσύ. Εγώ. Προτεραιότητα έχει αυτός που οδηγάει. Τώρα, αν οδηγάνε 2-3, δεν φταίμε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Δεν έχει προτεραιότητα ο δεξιά που λέμε. Προτεραιότητα έχει αυτός που οδηγάει. Τώρα, άμα είναι 2 οι οδηγοί ή 3, προτεραιότητα έχει αυτός που θα περάσει πρώτος. Αν πέσει ο άλλος απάνω, το φταίει. Γιατί κάτι άλλες χώρες λέει έχουν ποδήλατα και πάει ο ποδήλατης και λέει α, προτεραιότητα. Όχι. Ο οδηγός έχει πάντα δίκιο. Δηλαδή, αν την ώρα που περνάει ένα αμάξι, περνάει ένα παιδάκι και περάσει και το πατήσει, φταίει το παιδάκι. Άμα κάνει μια όπισθεν και σκοτώσει μια οικογένεια, φταίει η οικογένεια. Δεν μπαίνει φυλακή στα μαθήματα για τέτοια πράγματα. Υπάρχουν τέτοιοι νόμοι. Φυσικά και του σεβόμαστε απόλυτα. Δηλαδή, αν πηγαίνει με 140 μέσα σε επαρχιακό δρόμο και πέσει πάνω σε ένα κοπάδι, φταίνουν τα πρόβατα. Δεν φταίει ποτέ ο οδηγός. Σκέψω όμως πώς κινείται η κοινωνία γύρω από αυτό το πράγμα. Γι' αυτό δεν έχουμε ατυχήματα στα μέθανα. Έχουμε ένα σπάνια θανατηφόρο σίγουρα. Δεν έχουμε τα ατυχήματα. Πρέπει να σταματήσει σκοτώνε κάθε μέρα. Ρε, έχετε τόσε ταμπέλε, έχετε για μέσα ταμπέλε. Τοπ, κάτι άλλο τρίγωνα. Αυτό το τρίγωνο, ρε, αυτό το τρίγωνο που είναι σαν μπουγάτσα και δεν το καταλάβω ποτέ. Εμεί η μόνη ταμπέλα έχουμε είναι μία που είχαμε που είχε ένα ζαρκάδι απ' έξω. Ρε. Την είχαμε έξω προ το κρανίδι. Και άλλη μία που έχει μια αγελάδα που εμεί δεν έχουμε αγελάδα. Δεν ξέρω γιατί τη βάλανε. Μάλλον όλα τα ζώα εσεί οι Αθηναίοι γιατί ταμπέλε τι βάλανε Αθηναίοι τι βάλανε τι ταμπέλε. Τα θεωρείτε αυτά. Δεν έχουμε ταμπέλε στα μέθανα. Φανάρια στα μέθανα. Τι είμαι, μόνο η απολύτηση. Το βλάκα, το ζώο πρέπει να του βάλει φανάρια να του πει. Α, τώρα περνά. Πράσινο. Να ένα μήλο. Αυτό σα έχουν κάνει εδώ πέρα στα νέα. Τόσο αγραμματίζεστε. Ωραία, ας περάσουμε τώρα λοιπόν, αφού τα είπαμε για την Τσικνοπέμπτη, ας περάσουμε στις αποκριές. Α, αγαπημένη εορτή. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να πει την αλήθεια του στις αποκριές. Αυτό που είναι οι άντρες που λέει «Α, αντίθεκα γυναίκα, έβαλα και ένα κολόμπλο στον κόλο μου». Είναι κάτι που δεν μπορώ να το κάνω όλο τον χρόνο. Και σου λέει «Αποκριές, ευκαιρία να βάλω 4 μπαστούνια στον πάτο μου, να ντυθώ γυναίκα και να κάνω πλάκα με φίλους μου, να πω «Χαχα, αντίθεκα γυναίκα και έβαλα βυζιά». «Χαχα, αποκριές». Έχει σώσει πολύ κόσμο οι αποκριές. Πάει η άλλη και δίνεται σεξι μικρή πουτάνα νοσοκόμα και λέει, βγαίνει έξω με το μονί στο δρόμο και λέει «Χαχα, τι ωραία στολή, πολύ έξυπνο, ντύθηκα σεξι καλόγρια και από κάτω έχω πάρει και στην τσέπη μου 40 προφυλακτικά για να με γαμίσει όλη η παρέα σήμερα». Χαχα! Δεν είμαι πουτάνα όμως, γιατί έχει απόκριες και όλο αυτό είναι φαν. Βεβαίως η απόκριες είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Παντού υπάρχει αυτή η εκφυλιά, αυτό το να γαμηθούμε όλοι. Βραζιλία, 100 εκατομμύρια κόσμος, δεν ξέρουν αυτοί! Που λέει, καταναλώνεται λέει τόσο μεγάλη ποσότητα προφυλακτικών σε μαλακίες. Γιατί και γαμίδι έχουν προφυλακτικά, γι' αυτό έχουν γίνει 300 εκατομμύρια. Είναι χαζοί οι Βραζιλιάνοι που έχουν βγάλει και τα πελέρε και τα Ροναλντίνιο να πούμε. Που κάνουν σάμπα, βγάζουν οι γονείς έξω τις κόρες τους ξεβράκοντες. Τι ωραίο, μπράβο! Βραζιλία, σάμπα, τι γιάντε! Βεβαίως, γαμηθείτε όλοι! Κολλήστε χλαμίδια στη μούρη! Και αν πατήσεις αποκριές στη Βραζιλία, μπορείς να φύγεις μαλάκια πραγματικά με lower από τη σύφυλλη. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό το πράγμα. Πάει ο άλλος και η άλλη και ντύνει το παιδί του σεξι μικρή μέλισσα και το όλο παιδάκι είναι 4 χρονών. Τι ωραίο να ξεβρακώνεις το παιδί σου και να το κάνεις σεξι μικρό πουτανάκι και να βγαίνεις και να λένε χαχα, πώς μεγάλωσε έτσι. Μπράβο! Όλη αυτή η κουλτούρα είναι που με τρελαίνει. Μπράβο. Ντύνει ο άλλος ο μικρό τσούτουνο στο γιο του καουμπόι και λες ω τον αλυτάκο έχει και πιστόλια. Και του λέει σκότωσε αυτόν. Μπαμπαμπαμπαμπα. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή να μετράμε το πουλί μας κοιτώντας το παιδί μας. Σίγουρα μικρό σε έχουν ντύσει καουμπόι με φουλάρι. Σου έχουν βάλει κουμπάκι, έχει δει καμπόι. Έχω δει καμπόι. Έχω δει και καράτε όμως. Αυτό η στολή δεν την έχω ξαναδεί. Να δει καράτε, γιατί ντύθηκε, Ντότζο. Ντύθηκα, ρε, είχα Ντάνιελ Σαν με τη λευκή στολή. Α, πω, σε σκέφτομαι με τα μάγουλά σου. Γερανός. Ναι. Γερανός, σε σήκωσε προφανώς για να σε πάει στο πάρτι. Εσένα μικρό, ας πούμε, τι σε ντύνανε. Α, να ξέρεις, εγώ κάθε χρόνο άλλαζε η στολή, αλλά μία ήταν η αγαπημένη μου. Ποια? Η νεράιδα της νύχτας που με εντύνανε. Η νεράιδα της νύχτας. Ναι, βεβαίως. Σε εντύνανε νεράιδα. Ναι, ναι, βέβαια. Μα αυτό εννοώ με το κανάλι. Μου φοράγανε έτσι κάτι φορεματάκια μπλε ηλεκτρικ. Ερχόντουσαν κυθοί στο σπίτι. Μου χαϊδεύαν τα μπουτάκια. Καραμελίτσες. Ήταν ωραία χρόνια αυτό. Σε είχα ιδέψει ποτέ θείο σου. Βεβαίως. Είναι έθιμο στα μέθανα. Σε όλα τα χωριά. Αν δεν χαϊδολογήσει το παιδί θείος, το παιδί δεν βγαίνει από το σπίτι.
Και μετά βάζανε μουσική, χορεύαμε, ανέβαινα πάνω στο τραπέζι, μου βάζανε 5.000 ευρώ στο βρακάκι, μου χτυπάγανε τον κόλο, χόρευα εγώ. Τσίστε τέλεια. Ωραία χρόνια. Πολύ ωραία. Μα το έχω πει εγώ. Έχω περάσει πολύ ωραία παιδικά χρόνια. Το έχω πει, Πολύ ωραία. Ο πατέρα μου ντυμένο Catwoman, η μητέρα μου ντυμένη τότε John Wayne. Έχω τι ανθίε μα, οι οποίε ήταν ντυμένε αρκούδε, γινόντουσαν παρεξηγήσει. Γιατί μία θεία την είχα γάμισει καλά, δεν νόμιζα να κάνω και αρκούδα, γιατί την γάμισα. Ένα άλλο θείο έχονταν πρόβατο, αλλά ήταν μόνιμα πρόβατο. Αυτό ήταν όντω μισό πρόβατο, μισό άνθρωπο. Ακόμα έτσι είναι. Και εκτό αποκριών. Είχαμε κάτι πολύ έξυπνε στολέ, παιδί μου. Έχονταν ο καφετζή, ο οποίο είχε ντυθεί φούρναρη, η στολή τσιγκάνα. Πολύ ωραία, εντάξει, αυτοί που έρχονταν όντω τσιγκάνοι, φίλοι μα. Ήταν πολύ ωραία τα χρόνια, θα μέθανα αυτά τα παλιά, μικρό με τι αποκριέ. Και όλο αυτό κάπω κατέληγε σε γαμίση, δεν ξέρω πώ γινόταν αυτό. Με είχαν ντύσει μια εποχή κέτσαπ. Πώ ντύθηκε κέτσαπ. Μου βάλα μία κέτσαπ στον κόλο. Αλλά ήταν στολή που άφησε ιστορία να ξέρει. Ακόμα πονάω. Έχω ντυθεί μουστάρδα. Ξέρω, σου βάλω μια μουστάρδα στον κόλλο. Όχι, είχα ντυθεί μουστάρδα. Είχα πάρει μια στολή μουστάρδα. Μαλακία, δεν έγραφε τη μάρκα και είχα ντυθεί μουστάρδα. Κάτι απόκριε ράπ, είχα ντυθεί φοβερή στολή. Είχα ντυθεί διόδια. Διόδια. Φοβερή στολή. Πώ είχε ντυθεί διόδια. Με κανονικά ρούχα όπω είμαι τώρα έτσι. Απλά είχα κάτι στον δρόμο, παλιά εθνική οδό μεθάνων και όπω πέρανε και το βάρκα και τον παίρνανε λεφτά. Μπάρα είχε. Όχι, αλλά είχα φάπε. Με το που έφευγε, έπεφτε σαν μπάρα. Παφ, φύγε, επόμενο. Φέρμα κανονική, ήταν απλά το έλεγα διόδια. Η απόκριση είναι αρχαία εορτή που ντυνόντουσαν οι γυναίκε άντρε και άντρε γυναίκε. Και αλλάζαμε ρόλο για μία μέρα. Έτσι ξεκινήσαν οι αποκριές. Ήταν ουσιαστικά μια γιορτή που την είχαμε αφαιρέσει στις γυναίκες. Ότι άντρε που ήταν, κάντε και εσύ μια μέρα ό,τι θέλετε. Δινόταν ο παππούς ο κούτσικος, δινόταν η γιαγιά κουτσικίνα, το στραμπονάριζε ο γιαγιά του παππού και περνάγανε μια μέρα. Ξέρεις, βάραγε η γιαγιά του παππού, μαγείρευε ο παππούς. Μετά η γιαγιά σαν παππούς γαμούσε άλλες γιαγιάδες που ήταν ντυμένοι άντρες. Πήγαινε η γιαγιά στο κτήμα και δεν δούλευε γιατί δούλευαν και τότε οι Αλβανοί. Αλλάζανε ρόλους για μια μέρα στα μέθανα και αυτό ξέρεις, καθιερώθηκε σιγά σιγά. Ξέρεις, χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη βαριέ έραψή μα. Θα το φας, μόλις τελειώσουμε, να περιμένεις. Με έχεις καθυλώσει, ρε φίλε. Και έτσι σιγά σιγά αυτή η γιορτή εξαλείφθηκε, ανέβηκε προς την Αθήνα. Φυσικά και ό,τι νέο καινούργιο βγαίνει στα μέθανα έρχεται μετά από 50 χρόνια στην Αθήνα. Και έφτασε σε αυτό το πράγμα που το έχουν ξεφτυλίσει, που παίζουν ροπαλιές στην πλάκα. Και μου έχεις χάσει ένα πιτσιρίκι και γεμίσει ένα ρόμπαλο με μπαταρίες. Και χαχαχα, αποκριέται, μου το φέρνει στο κεφάλι. Καταλαβαίνεις τι έγινε. Το βαγές. Αρχίδια, κλάνει ακόμα μπαταρίες ο πιτσιρικάς, ρε. Το πιτσιρικά τώρα αν το συνδέσει με τηλέφωνο το γέμισε. Τον έχω κάνει τώρα αλκαλικό όμως, τώρα είναι έτσι. Λοιπόν, μία είναι η γιορτή της αποκρίες. Το Μπουράνι, πώς το διάλογο λέγεται, Μπουράνι, αυτή η γιορτή του Φαλού, στον Τύρναβο, ρε, που σκάνε όλοι με πούτσες και είναι χαρούμενοι. Οι μόνοι αληθινοί άνθρωποι, μπράβο στον Τύρναβο, τα φιλιά μου στον Τύρναβο. Έχεις δει που σκάνε κάτι μαμάδες, κάτι θιάδες, κάτι. Χαχα! Τι έχετε να πείτε για τη γιορτή της πούτσας και κάτι. Και χαίρονται όλοι. Κάει δήμαρχος με ένα καβλί στο στόμα έτσι και λέει χρόνια πολλά! Και γράφει τέσσερις πούτσες, ρε, ο δήμαρχος έτσι. Αυτές είναι ωραίες γιορτές. Κάνει δημοτική σύμβουλη με μουνιά στα μάτια έτσι και λέει χαχα! Χρόνια πολλά! Και έχει τέσσερα μουνιά στα μάτια. Αυτό είναι. Πίνουν από μικρά ποτηράκια χύσια και λένε στη δικιά μας! Χρόνια πολλά! Ο Δήμος στην Άβου πίνει χύσια και έχει και 10 πούτσες στον κόλο. Αυτές είναι πολύ ωραίες γιορτές. Είναι μπροστά εκεί οι άνθρωποι και σκάνε και βεβαίως και οι δημοσιογράφοι από την κρατική τηλεόραση από εμάς εδώ από το Αντένα και σκάνε και του λένε χάα! Στον πάτο σας! Και λένε εδώ στον Τύρναβο έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο να γιορτάζουν αυτό. Κοίτανε το δημοσιογράφο από την ΕΡΤ και το έχουν καρφώσει ένα κοντάρι στον κόλο και λέει χάα! Εδώ από τον Τύρναβο live χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα ρε. Και το έχουν κολλήσει από πίσω μία μαύρη ψωλή τόση. Αυτές είναι ωραίες γιορτές. Τα δείχνουν και οι ειδήσεις στο 9. Αυτό είναι το ωραίο. Πάει ψωλή γόνατο και κολλάνε κάτι πούτσι εδώ πέρα. Το έχεις δει. Που είναι χάα! Καλώς ήρθατε στο Δήμο Τυρνάβου ρε. Και πάει η πούτσα έτσι. Αυτές είναι οι απόκριες. Παντού υπάρχει πούτσα. Παντού πούτσες παντού. Πούτσες παντού. Είναι ένας Δήμος γεμάτος πούτσες. Είναι γιορτάζουν την πούτσα οι άνθρωποι πέρα εκεί. Γυναίκες, άντρες, παιδιά. Έχουν και παιδιά μαζί τους ρε. Και έχουν μέσα κάτι καβλιά, κάτι ομοιώματα από καβλιά τόσα ρε. Τα οποία αν τα δει κάποιος στην Αθήνα εδώ πέρα και δει ένα καβλί πλαστικό, θα πει σε παρακαλώ μακριά από το παιδί. Εκεί στον Τύρναβο, όχι ρε. Δεν πειράζει, δεν γιορτή. Βγάλε ένα καβλί στο παιδί και δώσε το παιδί σου να φύγει εδώ πέρα σαν σημαία ελληνική να φύγει με το καβλί. Βεβαίως αυτές είναι. Και δεν υπάρχει ντροπή ρε. Δεν κατάλαβα δηλαδή που ντρέπεστε. Βεβαίως αυτά είναι. Σκάει άλλοι 90 χρονών είναι και κάτι γριές πέρα εκεί που το έχουν μεγάλη τιμή. Εγώ λέει την πρώτη πούτσα που κράτησα ήταν το 63 λέει. Μπράβο στη γιαγιά αυτή. Έχει μεγαλώσει με στην πούτσα. Δηλαδή τι καλύτερο στη ζωή της. Πάρα πολύ ωραία τα φιλιά μου στον Τύρναβο. Και να ξέρετε κανένα μέρα θα σκάσω κι εγώ εκεί πέρα. Με δικιά μου πούτσα, θα τη φέρω εγώ. Μην κάνετε προετοιμασίες. Αυτή η γιορτή δεν μπορούσε να γίνει πέρα στο Δήμο Αθηναίων. Να γεμίσει το Σύνταγμα ψωλή. Να γεμίσει πούτσα το μάτι. Να πηγαίνει το παπάρι έτσι σαν τον ορίζοντα, ρε. Πώς έφυγε ο Κολόμβος και κοίταγε τον ορίζοντα που έφυγε στην Αμερική. Όλο αυτό ήταν όλο αυτό ο ορίζοντα να βγαίνει παπάρι. Πούτσα. Oh. Η πούτσα τώρα είναι ατελείωτη. Είναι άλλο πράγμα. Πούτσα. Να είναι σαν οροσυρά. Πώς περνά από αεροπλάνο και βλέπει τι άνδει. Να περνά με ένα αεροπλάνο και να βλέπει πούτσε μεγάλε από κάτω. Πούτσα. Χρόνια πολλά να πούμε στα παιδιά. Ό,τι και αντιθείτε. Εγώ αντιθώ Πασχαλίτσα φέτος. Ραπ, νομίζω δεν θα καταλάβει κανένας τη διαφορά. Γιατί είσαι σαν Πασχαλίτσα. Το πουά σου λείπει μόνο. Πού θα πας φέτος, Ιταία, Αλευρό, Μουτζουρώματο, Αλτίες. Έχεις κλείσει πάλι κανένα σπα.
Θα πάω, χαλαρώσω. Κάνουν και μασάζ. Κάνουν και μασάζ. Υπάρχει μασέρ που να μπορεί να πιάσει τον μπατσά σου και να τον φέρει τη βόλτα. Τι είναι, κύκλοπα είναι, μαλάκα, δεν έχει κανένα χέρι τόσο. Πώς πιάνει το λίπο στην πλάτη σου και στο κάνει χράκ να στο κάνει ένα ζευγάκι. Ρωτάω, ρε μαλάκα, σου κάνει και τα πάντα μου κάνει. Μάλιστα. Δεν σε χαίρεται, ρε μαλάκα, αυτό που κάνει μασάζ. Και μασέρ, μαλάκα, τι δύσκολο για επαγγελματία. Φαντάζομαι να κάνει μασάζ στο ράπ, μαλάκα. Πόπο, μαλάκα. Βρωμάει τυρί από το αμφαλό, μαλάκα. Φτάσαμε στο τέλο μα. Πόπο το. Μίλα κανονικά, ξαναπάρ, το έχουμε γραμμένο εδώ πέρα. Να, ένα μήλο, διάβασε το, δεν χρειάζεται να το ψάξεις. Δεν θέλω να διαβάσω, το πω με δικά μου λόγια. Πες το. Φτάσαμε στο τέλος μας και αυτό που πρέπει να κάνετε τώρα είναι να ντυθείτε Παρασκευάς. Αυτή είναι η στολή των φετινών αποκριών, η στολή που εσύ και εσύ πρέπει να ντυθείς. Παρασκευάς. Όποια άλλη στολή ανέβει είναι λάθος. Παρασκευάς, hashtag mention Netflix, στολή Παρασκευάς. Θέλω 10.000 στολές. Μπορούμε να φτάσουμε 10.000 στολές Παρασκευά. Είσαι μαλάκα, θα γνωρίζω. Πώς να ντυθεί ο άλλος Παρασκευά. Εύκολο. Θα φορέσει ένα τισερτ βρώμικο και μια περούκα. Είναι καθαρό αυτό. Ναι, ρε. Το έχω πλύνει πέρσι. Άσε μαζί. Φεύγω. Δεν θα φας. Τώρα που έχουν γίνει λάστιχο δεν θέλω να φάω. Τώρα γάμανε. Μαζούτς και το μαλάκα.